Αλληλούια, ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί. Ήρθαμε και σήμερα να γιορτάσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο αδελφοί, να γιορτάσουμε που μας ελευθέρωσε. Είμαστε ελεύθεροι. Αλληλούια. Είμαστε ελεύθεροι με την ελευθερία που μας χάρισε ο Χριστός. Πήρε τις αμαρτίες, το βάρος αδελφοί. Αυτό το βάρος που πλάκωνε την ψυχή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο αδελφοί. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του. Μέσα στην καρδιά μου έχω να μοιραστώ ένα μικρό μήνυμα μαζί σας αδελφοί. Είναι από τη σελίδα 1089 από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, από το κεφάλαιο 3 εδάφιο 14, είναι από τη 1088 κάτω δεξιά. Έρχεται με πολύ ωραία λόγια αδελφοί ο Κύριος να επιστρέψει στην καρδιά του παιδιού του με πάρα πολύ ωραία λόγια και λέει «Και προς τον άγγελο της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψων, ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός, ούτως επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύω σε να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκπυρός για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά για να ενδυθείς και να μην φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητός σου. Και χρήσουν τους οφθαλμούς σου με κολούριον για να βλέπεις. Εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Ιδού ίσταμαι στη θύρα και κρού. Εάν τη ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει με ταυτού και αυτός με τεμού. Ως τη νικά θέλω δώσει σε αυτό να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ως τη έχει οτίο να σ' ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τις εκκλησίες. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί. Πάρα πολύ ωραία λόγια. Έρχεται ο Κύριος να δώσει, θα μου πει κανείς γιατί ωραία λόγια, εδώ ισοπεδώνει. Εδώ με αυτά τα λόγια ο Κύριος ισοπεδώνει αυτόν. Και όμως αδερφοί, όταν μας ανοίγουν τα μάτια βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού πόσο αγάπη έχει ο Κύριος για το λαό του. Και αυτό δεν είναι ένα μήνυμα, κάποια λόγια για να έρθει στην ψυχή, να την ισοπεδώσει ο Κύριος, να την χτυπήσει, να την κάνει να αισθανθεί άσχημα. Αλλά έρχεται να φωνάξει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, να τον πει ξύπνα, επέστρεψε. Δεν σου έμαθα εγώ έτσι να σκέφτεσαι. Δεν σου έμαθα εγώ έτσι να συμπεριφέρεσαι. Θυμήσου παλιότερα πώς ξεκίνησες. Θυμήσου με τι αγάπη με εξητούσες. Αυτό προσπαθεί να πει εδώ ο Κύριος αδελφοί. Αυτά τα λόγια θέλει ο Κύριος να τα ακούει από εμάς, όχι αυτός να τα λέει σε εμάς. Θέλει ο Κύριος να πάμε με αυτό το φρόνημα αδελφοί. Θέλει να λέει. Θέλει ο Κύριος να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας. Να λέμε Κύριε, είμαι χλιαρός. Ναι, είμαι Κύριε, δεν θέλω να είμαι χλιαρός. Θέλω να γίνω ζεστός, βοήθησέ με Κύριε Θεέ μου. Δεν θέλω να με εξεμέσεις Κύριε από το στόμα σου. Δεν θέλω να με θεωρείς έτσι. Δεν θέλω να με βλέπεις άσχημα Κύριε μου. Θέλω, εσύ ξέρεις ότι είμαι φτωχός. Με αυτά τα λόγια, με αυτό το φρόνημα, με αυτή την καρδιά θέλω Κύριος να πηγαίνουμε και να ζητάμε και να λαμβάνουμε αδελφοί. Όχι να υπερηφανεύομαι επειδή ο Κύριος με ευλόγησε και να λέω δεν έχω ανάγκη τα αδέρφια μου. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον, είμαστε δοχεία συγκοινωνούντα αδελφοί. Και λέει, πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρήαν ουδενός. Και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος. Αυτό περιμένει να ακούσει. Ταλέπορος είμαι Κύριε. Άνθρωπος αμαρτωλός Κύριε Θεέ μου. Δεν ξέρω που πάω, άμα εσύ δεν με φωτίσεις δεν βλέπω μπροστά μου. Εάν εσύ δεν μου δώσεις Κύριε δεν έχω να δώσω ούτε στον εαυτό μου, ούτε στην οικογένειά μου, ούτε στα αδέλφια μου. Πλούτησέ με σε παρακαλώ, δώσε μου χρυσάφι Κύριε Θεέ μου, εσένα το Χριστό να βλέπω. Το λόγο σου να καταλαβαίνω, το θέλημά σου να εννοώ, να είμαι με τους Αγίους μέσα στην Εκκλησία, να αισθάνομαι την παρουσία σου, να έρχεται βεβαιότητα μέσα στην καρδιά μου ότι είμαι σωσμένος, να φεύγει ο φόβος και η ταραχή. Και λέει, φτωχός, ελεηνός, είμαστε εμείς οι άνθρωποι ελεηνοί, φτωχοί, ταλέπωροι, ταλαιπωρούμαστε αδελφοί. Δεν είναι ωραία αυτή η θέση, τι ωραία να παίρνουμε αυτή τη θέση ενώπιον του Κυρίου αδελφοί. Άμα πάμε με τέτοια καρδιά στον Κύριο, πώς θα μας αντιμετωπίσει ο Κύριος, ποια θα είναι η απάντηση από τον Κύριο αδελφοί. Ποια απάντηση παίρνει ο άνθρωπος όταν έρχεται με συντετριμένη καρδιά ενώπιον του Κυρίου. Έρχεται μετά ο Κύριος όπως λέει στην άλλη. Λέει, έχεις μικρά δύναμη, λαγώ, επειδή φύλαξες το λόγο της υπομονής μου, θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που μέλει να έρθει να
πειράξει τους κατοικούντας επί της γης, να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης, γιατί θα έρθει, αδελφοί, θα έρθει αυτή η ώρα. Θα έρθει η ώρα που θα υπάρχει δίψα για το λόγο του Θεού. Τώρα τα έχουμε όλα πλούσια και τα θεωρούμε δεδομένα πολλές φορές. Θεωρούμε δεδομένη την Εκκλησία. Θεωρούμε δεδομένο ότι έχουμε 6-7 φορές την εβδομάδα Εκκλησία. Το θεωρούμε όλα δεδομένα. Θα έρθει η ώρα και στιγμή που δεν θα μπορεί, θα διψάει ο άνθρωπος να ακούσει ένα λόγο Θεού και δεν θα μπορεί να τον ακούσει, αδελφοί. Ο Θεός να μας φυλάξει, να είμαστε όλοι μέσα στην αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί θα έρθει αυτή η στιγμή, αδελφοί, και αλίμονο σε εμάς, άμα δεν είμαστε έτοιμοι. Έτσι δεν είναι, αδελφοί? Ο Θεός να μας ελεήσει, να εννοήσουμε το θέλημά του, αδελφοί, να μείνουμε μέσα στην Εκκλησία του ταπεινά. Το λέω πρώτα για μένα, αδελφοί. Πολλές φορές ξεφεύγουν τα μυαλά μας. Είμαστε άνθρωποι, αλλά ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί, γιατί ο Κύριος πάντοτε είναι έτοιμος εδώ να μας στείλει το λόγο του, να μας ελέγξει, να μας επιστρέψει πάλι. Λέει, ακόμη λέει, κι αν ανέβεις με σαν αετός, λέει, στα άστρα, λέει, και θέσεις τη φωλιά σου επάνω, λέει, στα πετρώματα, εγώ, ο Κύριος, θα σε καταβιβάσω. Και κρύβεται πολύ αγάπη στο λόγο του Θεού, αδελφοί. Εγώ μπορώ. Εσύ να μένεις στα πόδια μου. Και ακόμη κι αν ξεφύγεις, εγώ μπορώ να σε επιστρέψω. Ο Κύριος, αδελφοί, να ευλογήσει και το υπόλοιπο. Αμήν. Αυτόν είναι ο νικητής. Ψάλε, ψάλε, ψάλε στο λυτρωτή. Αλληλούια, 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 αλληλούια. Δόξα τον Κύριο, αγαπητά μου αδέλφια. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας επέτρεψε και πάλι να βλέπουμε ένας τον άλλον. Αυτό το δώρο είναι από το Θεό και ανεκλάλητο είναι. Μπορώ να πω, να αισθάνεσαι αγάπη των ανθρώπων που ο κόσμος έχει έλλειψη αυτού. Δεν έχει. Ο Λόγος του Θεού το λέει. Αυτός που δεν έχει Χριστό, αγάπη δεν έχει. Ο Θεός είναι αγάπη, δόξα τω Θεώ. Τα παιδιά που παίζουν χαρούμενη συνάντηση, λέει, παιδί μου, πες ένα εδάφιο, λέει, ο Θεός είναι αγάπη. Ο κόσμος δεν εννοεί. Δεν εννοεί και δεν καταλαβαίνει, δόξα τω Θεώ. Και έρχεται ο Θεός, αδελφοί, εμάς τους πιστούς ανθρώπους, θα λέγαμε, ενεργοί, μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί, σε κάθε περίπτωση. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο χριστιανό που είναι άλυτο. Θέλω να το βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί. Ό,τι και να περνάμε, υπάρχει λύση, δόξα τω Θεώ. Όταν έχουμε το Χριστό, δεν έχουμε ανάγκη τίποτα, δόξα τον Κύριο. Θα έρθει ο ψιθυριστής, θέλει να μας ρίξει, μπορεί να πέσουμε, αλλά θα σηκωθούμε. Γιατί? Παρηγορεί μας ο Θεός, δόξα τον Κύριο. Έχουμε αληθινή παρηγορία. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 1020. 1020, προς Κορινθίους επιστολή, Δευτέρα. Δεύτερη επιστολή που γράφει ο Παύλος. Στα γόνατα έδωσε ο λόγος αυτός, Δεν έχω διαβάζει εδώ και 6 μήνες, μπορώ να πω, αυτή η σελίδα. Όπως είπε ο αδελφός να φέρει τη λόγο, λέει, ο Κύριε, δεν θέλω να είναι από τη σκέψη μου, θέλω να δώσεις εσύ. Έχω κάτι να πω, αλλά θέλω να ενεργείς εσύ. Το ξεκίνημα, αδελφοί, κάνει ο Κύριος, Πρέπει να μας φουντώσει, δόξα τω Θεώ. Πρέπει να έρθει η φωτιά του Κυρίου να μας γεμίσει, για να μπορέσουμε να σταθούμε, αδελφοί. Γιατί αν δοξαστεί ο άνθρωπος, χάνουμε. Εδώ ήρθαμε να δοξαστεί ο Κύριος, αδελφοί. Η ομολογία μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αν δεν είναι ο Χριστός, αξία δεν έχει τίποτα αυτή τη ζωή. Δόξα τον Κύριο, αδελφοί. Όσο και να πάμε μπροστά, τόσο εννοούμε πιο καλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σελίδα 1020, εδάφιο 3, από το πρώτο κεφάλαιο, αδελφοί. Διαβάζουμε. Ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, ο πατήρ των ικτυμών
και Θεός πάσης παρηγορίας, ο παρηγορών ημάς, εν πάση τη θλίψη ημών, για να δυνάμεθα εμείς να παρηγορούμε τους εν πάση θλίψη, για της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα εμείς αυτοί από τον Θεό. Δόξα τον Κύριο, αδελφοί, αν δεν έχεις παρηγορία από τον Θεό, δεν μπορεί να παρηγορήσεις τον άλλον, αδελφοί. Αυτό πρέπει να ξέρουμε. Δεν είναι ψεύτικη η παρηγορία του χριστιανού, αδελφοί. Έχουμε πρόσωπο που μας χάριζε ο Κύριος, αδελφοί. Έχουμε μάτια που φαίνεται το φως του Χριστού, δόξα τω Θεώ. Πρέπει να έχουμε την παρηγορία, αδελφοί. Τρίψη δεν έχουμε. Έχουμε την τρίψη. Αν έρχεται ο Κύριος μας παρηγορεί, όπως μας παρηγορεί, όπως είπε ο Κύριος στον Πέτρο, θα κοσκινήσει εσένα, Πέτρο. Αλλά όταν επιστρέψεις, παρηγόρησε και τα αδέλφια σου, δόξα τω Θεώ, ε. Ποιος θα τον επιστρέψει τον Πέτρο? Ο Κύριος, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε πάση θλίψη έρχεται η λύση από τον Θεό. Ο φίλος ημών ο Λάζαρος εκοιμήθη. Πάμε να τον ξυπνήσουμε. Άμα λέει κοιμάται, θα ξυπνήσει μόνος. Δεν πάμε να ξυπνήσουμε. Δόξα τον Κύριο, ε. Και ξεκινάει ο Κύριος την τέταρτη μέρα. Θάψανε, τελειώσανε, το φάγανε. Έρχεται ο Κύριος τώρα, ε. Κυλήστε το λίθο. Η Μάρθα από εκεί. Όζη ήδη. Άρχισε να σαπίζει, Κύριε. Πάει να δώσει οδηγία τον Θεό, αδελφοί, ε. Και είπε, Μάρθα, Μάρθα, δεν σου είπα, αν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού. Αλληλούια. Πιστεύεις τούτο? Ευχαριστούμε τον Θεό, ε. Λάζαρε, έβγε έξω. Βγαίνει ο τετμικός, λέει. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, ε. Δόξα τον Κύριο, αδελφοί. Είμαστε μια αληθινή εκκλησία που κρατάμε τα όπλα που μας χάριζε ο Κύριος, αδελφοί. Πέφτουμε, πέφτουμε. Πρέπει να σηκωθούμε όμως, ε. Στο πέσιμο δεν μετράει. Μετράει το πως να σηκωθούμε, ε. Εν πάση παρηγορία. Πάση παρηγορία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι που δεν παρηγορεί ο Κύριος, αδελφοί, ε. Πέθανε η Σάρα, τλείψει Αβραάμ, να θάψω τον νεκρό μου, τώρα γέρασα. Ο Ισαάκ, ανύπαντρος, ο δούλος από εκεί, βάλε το χέρι σου στο μύρο, λέει, και ορκίσου τον Θεό ότι να πας να βρεις την ύφη από την εκκλησία, θα λέγαμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό σήμερα οι νέοι που άρχισαν με τον Κύριο, ζευγαρώνονται και χαρά μας είναι. Προχτές από χαρά έκλαιγα, αδερφοί. Τι να σας πω. Όταν είναι χαρά του Κυρίου, έρχεται μέσα στην καρδιά μας, δόξα τω Θεώ. Χαιρόμαστε. Εδώ μπορώ να σας πω ότι ο Αβραάμ είναι πατέρας Θεός. Και ο Ισαάκ είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ο δούλος που στέλνει για την ύφη είναι το Πνεύμα του Άγιο. Η ύφη ποιος είναι? Εμείς είμαστε, αδελφοί, δόξα τω Θεώ. Στέλνει για να μας μαζέψει εμάς, ευχαριστούμε τον Κύριο. Για δούμε τα στοιχεία της ύφης. Κύριε, λέει, εσύ που ευλόγησες τον δούλο μου, τον δούλο σου, τον Αβραάμ, τον πλούτησε, σε παρακαλώ, στείλε τον άγγελό σου να ευωδώσει να βρω μια η κόρη που να έρθει πρώτη να αντλήσει και να του ζητήσω νερό να πιω. Και τι να πει? Να πει, ποτίζω και τους γαμήλες. Τι έτοιμα είναι αυτό, αδελφοί? Ανθρωπίνως δεν κινούνται αυτά, αδελφοί. Μπορούσε να πει να βρω μια νύφη, ένα 70 να είναι, άντε ένα 68,
λίγο όμορφη να είναι, να μην με πούνε τι είναι αυτό που μας έφερες. Να αυτά, να μπορεί να πλύνει, να μαγειρεύει λίγο, τουλάχιστον να κάνει ομιλέτα και να μάθει σιγά σιγά. Αυτό θα είναι το αίτημα, αδελφή. Όχι, το πνεύμα του Άγιου άλλο ζητάει, αδελφή. Πρέπει να κάνει κόπο η νύφη του Κυρίου, δόξα τω Θεώ. Δεν πρέπει να φοβάται τα στοιχήματα του κόσμου, ευχαριστούμε τον Κύριο. Να ποτίζει και τους γαμήλες, λέει. Ώσπου να τελειώσει η κουβέντα, έρχεται η Ρεβέκα. Όμορφη στην όψη, σφόντρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Τι διαλέγει ο Κύριος, αδελφοί? Τα καλύτερα. Στο άσμασμά τον λέει, πού είναι ο αγαπητός σου? Πήγε στους κρίνες, λέει, στα λουλούδια. Εδώ είναι, αδελφοί, δόξα τω Θεώ, Μας θεωρήσαν λουλούδια, ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας αγαπάει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εμείς τι κάνουμε? Δεν το αφήνουμε κάτω, αδελφοί, Κάνουμε κόπο, δόξα τω Θεώ. Σε μια εκκλησία, λέει, στην Αποκάλυψη, λέει, ξέρω τα έργα σου, λέει, τα πρώτα έργα είναι, τα τελευταία έργα είναι πιο πολλά από τα πρώτα. Να, αντί να πάει να λιγοστέψει, πάει να ανεβάσει, αυτός είναι, δόξα τω Θεώ. Ο Άγιος θα γίνει έτσι Άγιος και ο αμαρτωλός θα γίνει έτσι αμαρτωλός. Ας τον κόσμο εκεί πέρα. Και τι κάνει η Ρεβέκα? Αρχίσει, τον ποτίζει και αρχίσει τους γαμήλους. Μα 10 είναι, κόρη, δεν το μετράς. Πότε να πας σπίτι? Δεν λογαριάζει, αδελφοί, Ο χριστιανός δεν λογαριάζει το μέγεθος του κόπου, δόξα τω Θεώ, Κοπιάζει μέχρι τέλος. Και πιστεύω όταν πότιζε τους γαμήλους, είχε περάσει πολλή ώρα, έτσι. Θα έψελε να πει, σ' αγαπώ, Χριστέ, και ποθώ θερμός, δόξα τω Θεώ. Δεν βάζει κάτω, έχει χαρά. Μόλις τελειώνουν, λέει, οι γαμήλους, σήκωσαν τα κεφάλια. Τι παρηγορία θα πήρε, ο δούλος του Αβραάμ? Λέει, έχετε στο σπίτι κατάλημα? Έχουμε και κατάλημα, έχουμε και να φάτε ακόμα, γεμάτη αγάπη, δόξα τω Θεώ, αδελφοί, Μα είμαστε τώρα λίγο σαν αχωρημένοι. Σε ένα σημείο στο λόγο του Θεού, αδελφοί, λέει, μη χαιρε εχθρά μου, αν έπεσα πάλι θα σηκωθώ. Ο Κύριος να είμαστε ευλογή, αδελφοί. Σαλαλιλούια, 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 σαλαλιλούια. Θεός Κυριαρχός, ο πάνταχου παρών, είναι ο Κύριος, ο θεραπεύων σε. Αμήν. Τον ευχαριστούμε που είναι πανταχού και είναι και εδώ μαζί μας, ανάμεσά μας την ημέρα αυτή, σε αυτόν τον τόπο, ο οποίος είναι Άγιος. Ποιος αγιάζει αυτόν τον τόπο? Δεν είναι η αίθουσα, ούτε η μπάγκη, ούτε ο άμβωνας, ούτε τίποτα, αλλά είμαστε εμείς, αδελφοί. Οι Άγιοι αγιάζουν τον τόπο. Εκεί που συνάζονται οι Άγιοι, εκεί ο τόπος είναι Άγιος, γιατί εκεί που συνάζονται οι Άγιοι, κάνει την παρουσία του και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που ακούσαμε, τα διαπνεύματος Αγίου μηνύματα που ακούσαμε, αδελφοί, και οικοδομήθηκε η καρδιά μας και η ψυχή μας, και όλο μας το είναι. Αυτό κάνει ο Λόγος του Θεού, μας οικοδομεί. Τι θα πει οικοδομεί? Αυξάνει. Μια οικοδομή, βάζουμε τα τούβλα ένα πάνω στο άλλο και στο τέλος εργαζόμαστε λεπτομεριακά οι άνθρωποι, προσπαθούμε να καλύψουμε τις ατέλειες, να φτιάξουμε αυτούς τους τοίχους, να βάλουμε τις πόρτες στα παράθυρα και φτιάχνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο. Δουλειά του Πνεύματος του Αγίου στην Εκκλησία, αδελφοί. Να μας φτιάξει οικοδομή Αγία, λέει ο Λόγος του Θεού.
με πολύτιμους λίθους. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθαμε να πάρουμε και σήμερα από τον Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι ζωντανός και ενεργός. Θα διαβάσω και εγώ από τη σελίδα 924. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Ιώτα Ήτα, εδάφιο 9. 924, Ιώτα Ήτα 9. Είπε δε και προς τίνας, τους θαρούντας σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι, και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολήν ταύτην, άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερό δια να προσευχηθώσει, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφιετο καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώς η Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανόν, αλλά έτυπτεν εις το στήθος αυτού λέγον, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος, μάλλον, παρά εκείνος, διότι πάσο υψώνε αυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινώνε αυτόν θέλει υψωθεί. Αμήν. Τι ωραία, αδελφοί, που είναι ο Λόγος του Θεού, που διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε, ακούμε, ξαναακούμε, αλλά δεν τελειώνει ο Λόγος του Θεού, και πάντοτε ο Λόγος του Θεού έχει κάτι να μας δώσει, κάτι να μας προσφέρει, διότι είναι μία πηγή ύδατος, μία πηγή που ρέει καθαρό νερό ασταμάτητα. Και πολλές φορές επισκεπτόμαστε, αδελφοί, τέτοια μέρη και βλέπουμε πηγές, βλέπουμε καταράχτες, και κάθομαι, βλέπω, λέω, δεν τελειώνει αυτό ποτέ. Πόσο χρόνια, ατελείωτα χρόνια τρέχει, δεν σταματάει και είναι καθαρό. Αυτό είναι ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, δεν σταματάει. Προσευχή του Φαρισαίου και του Τελώνη. Πόσες φορές τη διαβάσαμε, πόσες φορές την ακούσαμε. Δεν σταματάει, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει κορεσμός στο Λόγο του Θεού να πούμε ότι, αδέλφια, τα είπαμε όλα από αυτό το βιβλίο, το κλείνουμε και συνεχίζουμε να δούμε κάτι άλλο, ένα άλλο βιβλίο. Όχι. Γιατί, αναρωτηθήκαμε ποτέ, αδελφοί, θα πρέπει να εννοήσω ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι ένα ανθρώπινο βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο του Θεού, το οποίο αυτό βιβλίο, αδελφοί, έχει να μας δώσει πάρα πολλά. Μέχρι πότε? Μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Αυτό το βιβλίο είναι η μόνη αλήθεια, και με αυτό το βιβλίο θα κριθούμε, αγαπητοί αδελφοί. Αυτό το βιβλίο θα μας κρίνει. Άρα για εμάς τους χριστιανούς αυτό το βιβλίο, αδελφοί, το οποίο βιβλίο είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι το Α και το Ω. Είναι αρχή και το τέλος. Αυτό είναι όλα, αγαπητοί αδελφοί. Και εδώ μας λέει παραδείγματα ο Λόγος του Θεού. Λέει μια παραβολή ο Κύριος από τα ίδια του τα χείλη του Κυρίου μας βγαίνει και μας λέει για δύο ανθρώπους, για δύο καρδιές που προσεύχονται, που θα μπορούσα να σκεφτώ, αδελφοί, με την πρώτη προσευχή που ακούμε του Φαρισαίου, ότι και αυτός είναι μέσα στην εκκλησία, είναι μέσα στον ίδιο χώρο με τον τελώνη. Προσεύχονται και οι δύο στον Θεό, και βλέπουμε ότι είναι στο ιερό, αδελφοί, και προσεύχονται. Ο ένας είναι ο Φαρισαίος και προσεύχεται και λέει αυτά τα λόγια και ευχαριστεί τον Θεό. Και ξεκινάει με ευχαριστία, και βλέπω, και δεν βλέπουμε κάτι εδώ. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει και προσεύχεται. Και ξεκινάει με μια ευχαριστία, ευχαριστώ Θεέ μου που δεν είμαι καθώς οι άλλοι άνθρωποι. Και βλέπουμε ότι ξεκινάει, και με το ξεκίνημα της προσευχής ξεχωρίζει τον εαυτό του από τους άλλους ανθρώπους, αδελφοί. Και εδώ εμείς καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στην καρδούλα μου, όταν ξεχωρίζω εγώ τον εαυτό μου. Α, εγώ τώρα σαν κι αυτούς είμαι. Μπορεί να έρχομαι εδώ, αλλά εγώ είμαι καλύτερος, Σιγά, ποιοι είναι αυτοί, τι κάνουν εδώ αυτοί? Και ακούμε πάρα πολλά. Τι κάνετε εκεί εσείς που πάτε, προσκυνάτε?
μου λέει ένας. Ναι, προσκυνάει η καρδιά μας το ζωντανό Θεό, βεβαίως. Δεν προσκυνάμε με κινήσεις να κάνουμε για να δείξουμε ότι πραγματικά είμαστε πιστοί. Δεν λατρεύουμε τον Θεό τυπικά και δεν καφιόμαστε για μας, αλλά η καύχησή μας είναι ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Έχουμε επίγνωση του Λόγου του Θεού, γιατί έρχεται ο ίδιος ο Θεός να μας τον αποκαλύψει. Είπα πριν ότι ακούμε μηνύματα διαπνεύματος Αγίου. Ναι, ο Θεός μιλάει από αυτό το βήμα, αδελφοί, και δεν υψώνουμε άνθρωπο ποτέ. Και δεν έχω ακούσει στην Εκκλησία άνθρωπο να κηρύττει και να λέει ότι αυτά είναι δικά μου και εγώ θα σας πω και όχι. Αλλά με φόβο και με τρόμο, λέει ο Απόστολος Παύλος, και όχι με ανθρώπινη σοφία και με ασθένεια ήρθα να σας κηρύξω το Ευαγγέλιο, λέει, δια Πνεύματος Αγίου, για να μην είναι ανθρώπινο το κήρυγμά μου και προσπαθήσω με ανθρώπινη γνώση να σας πείσω, αλλά να είναι δια Πνεύματος Αγίου, και αυτοί που θα σωθούν, αδελφοί, θα σωθούν, διότι ο Θεός θα τους αγγίξει και ο Θεός θα τους προσθέσει στην Εκκλησία Του. Δεν είναι ανθρώπινο αυτό το έργο, ούτε μεταχειριζόμαστε ανθρώπινη σοφία, αδελφοί, αλλά αφαινόμαστε στο Πνεύμα το Άγιο που αυτό γνωρίζει τις καρδιές. Πολλές φορές έρχομαι στην Εκκλησία, κάθομαι με το αίτημά μου στον πάγκο μου εκεί και ακούω και ο Κύριος μου μιλάει στο αίτημά μου, χωρίς να έχω πει εγώ σε κανέναν τίποτα. Πώς γίνεται αυτό? Είναι το Πνεύμα το Άγιο, είναι ο Θεός που γνωρίζει κάθε καρδιά, αδελφοί. Και θα αφαιθούμε στο Πνεύμα το Άγιο. Και εγώ που ακούω και εγώ που μιλάω θα αφαιθώ στο Πνεύμα το Άγιο. Για να είναι το έργο του Θεού Άγιο, αδελφοί. Για να είναι αυτό το έργο του Θεού πραγματικά έργο Θεού. Σηκώνεται ο Φαρισαίος, στέκεται και προσεύχεται, υψώνει τον εαυτό του, ξεχωρίζει τον εαυτό του, δεν είμαι εγώ σαν τους άλλους ανθρώπους που είναι άρπαγες, άδικοι, μοιχοί. Ναι, μπορεί να μην ήταν αυτός άδικος ή άρπαγας ή μοιχός, αλλά τι είχε, μήπως είχε υπερηφάνεια μέσα του? Ναι, αδελφοί, έτσι φαίνεται. Φαίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υψωθεί η καρδιά του. Νομίζει ότι κάτι είναι. Αδελφοί, θέλω να ευλογηθώ. Ναι, θα πρέπει να μείνω ταπεινός στη θέση μου. Θα πρέπει να πάρω το παράδειγμα, το επόμενο παράδειγμα του ανθρώπου αυτού, ο οποίος αυτός επέστρεψε στο σπίτι του δε δικαιωμένος, δηλαδή συγχωρεμένος. Αυτός συγχωρέθηκε από τον Θεό. Αδελφοί, και για να συγχωρεθώ από τον Θεό, γιατί πολλές φορές ακούω «Α, ο τάδε που τον θυμάστε, το τάδε Θεός χωρέστον, ο Θεός θα το συγχωρέσει». Ο Θεός θα συγχωρέσει τώρα, αδελφοί. Δεν θα φύγω από αυτή τη ζωή και ο Θεός μετά θα με συγχωρέσει επειδή θα πάει κάποιος να κάνει κάποια προσευχή ή θα κάνω εγώ προσευχή. Αδελφοί, σε αυτή τη ζωή έρχεται πρώτα η μετάνοια και μετά η συγχώρεση από το Θεό. Η μετάνοια, η προσευχή και η συγχώρεση από το Θεό. Έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα στο Ευαγγέλιο. Και ο Ιησούς Χριστός γι' αυτό ήρθε, αδελφοί. Γιατί? Προσέξτε καλά, για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, να καταλάβω ότι είμαι αμαρτωλός και μετά τι? Να μετανοήσω για τις αμαρτίες μου και να πάω στην προσευχή ταπεινά για να βρω χάρη από τον Θεό. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Εγώ δεν είμαι αμαρτωλός. Εγώ ούτε κάποιον σκότωσα, ούτε είμαι καλός άνθρωπος. Εγώ ούτε και ψέματα που λέω, για καλό τα λέω. Αυτά τα ακούμε, αδελφοί. Αυτά τα ακούμε. Όχι, αδελφοί. Εάν υπήρξες ένας τέλειος άνθρωπος στη γη, δεν θα ερχόταν ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Αλλά επειδή όλοι οι άνθρωποι φταίμε σε πάρα πολλά, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και είμαστε όλοι αμαρτωλοί, δεν υπάρχει κανένας αναμάρτητος ο οποίος έχει περπατήσει πάνω σε αυτή τη γη, γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί.
για να σώσει τον άνθρωπο που τόσο πολύ αγάπησε ο Πατέρας Θεός, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων σε Αυτόν, στον Ιησού Χριστόν δηλαδή, για να έχει ζωή αιώνιο. Τι εδάφιο είναι αυτό? Και μιλούσα με έναν συνάδελφο, αδελφή στη νύχτα, που δουλεύω στη νυχτερινή βάρδια, έκλαιγε όλη τη νύχτα, αδελφή. Ένας πολύ σκληρός άνθρωπος, γιατί δουλεύω πολλά, 20 χρόνια μαζί του. Σκληρός άνθρωπος, από άλλη εθνικότητα. Τον είδα, είχε πέσει κάτω, αδελφή, ψυχολογικά, πνευματικά, έκλαιγε. Λέω, δεν είναι δυνατόν, λέω, βλέπω καλά. Και πήγα κοντά του, γιατί κλαίει, συγγνώμη που ρωτάω, λέω. Τι είναι κάτι για σένα? Όχι. Γιατί? Είναι για τη γυναίκα σου κάτι? Όχι. Μήπως είναι για τα παιδιά σου, για το παιδί σου? Ναι. Είναι ασθένεια? Ναι. Και έκλαιγε. Ήταν πάρα πολύ πικραμένος. Οι άλλοι κοιτούσαν από μακριά, φοβόντουσαν να τον πλησιάσουν. Καθίσαμε λίγο, συζητήσαμε, αδελφοί. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τον Λόγο του Θεού. Δεν γνωρίζουν τη δύναμη του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε κάτι, δεν έχουν ελπίδα, αδελφοί. Έχουν κάποια ασθένεια η οποία ανθρωπίνως δεν θεραπεύεται. Βεβαίως είχε πολύ πόνο αυτός ο άνθρωπος, αλλά δεν γνώριζε ότι υπάρχει ο Θεός, υπάρχει ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δύναται να κάνει τα πάντα. Ο Θεός αγάπησε τον άνθρωπο, αδελφοί. Και βρίσκω στη γλώσσα του ένα πολύ ωραίο εδάφιο και του λέω, αυτό το εδάφιο για μένα, του λέω, στην Καινή Διαθήκη, το βιβλίο του Θεού είναι από τα μεγαλύτερα εδάφια. Και του έστειλα, αδελφοί, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον 3:16. Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και βούρκωσε και έκλαιγε περισσότερο και του λέω, ο Ιησούς Χριστός μπορεί να θεραπεύσει, μπορεί ακόμη και έναν νεκρό να εγείρει, του λέω, και στα χέρια του είναι όλες οι δυνάμεις και τα πάντα υπακούν στη φωνή του. Και έκλαιγε, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, αδελφοί. Γνωρίζουμε τον αληθινό, γνωρίζουμε τον ζωντανό και του λέω, ξέρεις γιατί κλαις? Πολλοί άνθρωποι, λέω, είναι απογοητευμένοι και κάθονται στο πρόβλημά τους και κλαίνε χωρίς να έχουν ελπίδα, αδελφοί. Δεν μπορεί κανείς να τους βοηθήσει, ούτε οι γιατροί, ούτε οι συγγενείς, ούτε τα χρήματα, ούτε τίποτα. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά, από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Από τα όρη? Τι θα πει τα όρη? Από έναν δυνατό άντρα, από κάτι ανθρώπινο, από χρήματα, από έναν καλό γιατρό? Αυτά είναι τα όρη. Όχι, δεν θα έρθει από εκεί η βοήθειά σου. Η βοήθειά σου θα έρθει από τον ουρανό, από τον ποιήσαντα των ουρανών και την γη. Από τον Θεό θα έρθει η βοήθειά σου. Διότι μόνον αυτός μπορεί να σε θεραπεύσει, μόνον αυτός μπορεί να αναλάβει την οικογένειά σου, την ασθένεια του παιδιού σου, την ασθένειά σου, το πρόβλημά σου, όποιο κι αν είναι αυτό, αδελφοί, αγαπητοί. Κάποτε και ο Ιωάννης ήρθε σε αυτές τις σκέψεις, άραγε είναι αυτός ο οποίος προσμένομεν ή άλλον προσδοκόμεν. Έστειλε δύο μαθητές στον Κύριο, αδελφοί, να ρωτήσει, απογοητευμένος μέσα στη φυλακή του Ηρώδη. Και τι έγινε εκεί, αδελφοί? Εκείνη την ώρα που φτάσανε οι μαθητές, ο Κύριος εθεράπευε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και εις τυφλούς πολλούς εχάριζε, το βλέπειν, λέει, αδελφοί. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς τους μαθητές που πήγαν να ρωτήσουνε, μας έστειλε ο Ιωάννης να σε ρωτήσουμε, Κύριε, εσύ είσαι ο Ιησούς Χριστός ή άλλος είναι? Πηγαίνετε στον Ιωάννη και πείτε του όσα είδατε και ακούσατε, και προσέξτε να δείτε τη δύναμη του Θεού, αδελφοί. Τυφλοί αναβλέπουσι, τυφλοί βλέπανε, χολοί περιπατούσιν, αυτοί που ήταν ανάπηροι με τα πόδια τους, με τα χέρια τους, γινόντουσαν καλά, τα βλέπανε αυτά οι μαθητές εκεί.
χολή περιπατούσε, οι λεπροί καθαρίζονται. Λέπρα η τότε ασθένεια, η μάστιγα που δεν θεραπευόταν. Θα πούμε σήμερα καρκίνος, θα πούμε κάτι ασθένειες που δεν θεραπεύονται. Λεπροί καθαρίζονται τη στιγμή αυτή. Κουφοί ακούγανε, τα βλέπαν αυτά οι μαθητές αδελφοί. Και ο Ιησούς Χριστός έχει την δύναμη. Δεν έφυγε ο Ιησούς Χριστός έτσι όπως μας τον παρουσιάζουν σταυρωμένο επάνω στο σταυρό και σταματάει εκεί. Βλέπουμε εκκλησίες σταματάνε μέχρι τη σταύρωση του Χριστού. Όχι, ο Χριστός είναι ανεστημένος και εμείς πιστεύουμε στον ανεστημένο Ιησού Χριστό αδελφοί. Όχι στον εσταυρωμένο, στο σταυρό κάρφωσε όλες τις αμαρτίες μας και τα λάθη μας αδελφοί. Αλλά αναστήθηκε και είναι εκ δεξιών της δυνάμεως τώρα και μεσητεύει περί ημών. Ακούει τις προσευχές μας αδελφοί και αυτή την προσευχή του τελώνει την άκουσε ο Ιησούς Χριστός. Και ακούει την προσευχή σου, μα δεν απαντάει, θα απαντήσει αδελφοί. Ο αδελφός μίλησε για τα παιδιά που ο Κύριος αποκαθιστά τον τελευταίο καιρό. Πέρασαν τα χρόνια, εγώ πάει. Όχι αδελφέ, μην το λες αυτό. Μην το λες αυτό, γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν ξεχνάει, αλλά την προσευχή σου την έχει φυλαγμένη. Ο Κύριος δεν έχει ρολόι, αλλά υπάρχει η ώρα και η δική σου. Υπάρχει η ώρα της ευλογίας. Κοφή ακούωση και προσέξτε αδελφοί, νεκροί εγείρονται. Τι είναι αυτό τώρα? Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Όταν φύγει το πνεύμα του ανθρώπου, βγει η ψυχή του ανθρώπου από το σώμα, το σώμα νεκρώσει, τελειώσει. Ακούσαμε πριν, όζη Κύριε είπε, μύριζε ο Λάζαρος μετά από 4 μέρες. Και όμως ο Κύριος είπε στο πνεύμα να επιστρέψει. Μα έχει αυτή τη δύναμη ο Θεός. Ναι, γιατί φοβάσαι? Γιατί φοβάμαι? Γιατί αποθαρρύνομαι εφόσον πιστεύω σε έναν τόσο δυνατόν Θεό? Ναι, αλλά γιατί? Για το καλό σου περίμενε αδελφοί. Αυτό το πνεύμα πρέπει να έχουμε. Γιατί τα περνάς? Ναι, για το καλό σου. Τι να κάνω, να χαίρεσαι που περνάς αυτά που περνάς, γιατί αυτά χρειάζεται να περάσεις. Και αυτό το ξέρει μόνο ο Κύριος αδελφοί. Το τι χρειάζεται να περάσεις το γνωρίζει μόνο ο Κύριος αδελφοί. Σε ευχαριστώ Κύριε. Σε ευχαριστώ για αυτό που περνάω Κύριε. Σε ευχαριστώ που με έφερες σε αυτό το σημείο να πέσω κάτω και να χτυπάω το στήθος μου και να μην έχω μάτια να υψώσω από ντροπή ούτε επάνω να κοιτάξω αδελφοί. Είμαι τέρμα πίσω στην εκκλησία, έχω πέσει κάτω, χτυπάω το στήθος μου και λέω Θεέ, λάστη τίμη το αμαρτωλό. Αυτό είναι ένα ταπεινό πνεύμα αδελφοί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανόν, αλλά έτυπτε εις το στήθος αυτού λέγον ο Θεός ηλάστη τίνη το αμαρτωλό. Αυτή είναι η προσευχή αδελφή. Και τα πράγματα έχουν κάποια σειρά. Είμαι αμαρτωλός. Κύριε το παραδέχομαι, είμαι αμαρτωλός και μετανοώ. Αφού έχω ακούσει, έχω πιστέψει στον Ιησού Χριστό, πιστεύω ότι μόνο δια του Ιησού Χριστού θα πάω στον ουρανό, δια του Ιησού Χριστού θα πάω στον Θεό, πιστεύω στη θυσία σου Κύριε, πιστεύω στη δύναμή σου και μετανοώ και ζητώ συγχώρεση ταπεινά. Σας λέγω, λέγει ο Κύριος αδελφοί, ότι αυτός πήγε στο σπίτι του δικαιωμένος μάλλον παρά ο Φαρισαίος, διότι, και μας λέει το φάρμακο, διότι πάσο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωτή, και ο ταπεινών εαυτόν θέλει υψωτή, και αυτός είναι ένας πνευματικός απαράβατος νόμος αδελφοί. Δεν παραβιάζεται αυτός ο νόμος του Θεού αδελφοί. Εάν είμαι ταπεινός θα υψωθώ. Α, θα κάνω τον ταπεινό για να... Όχι, θα πρέπει αδελφοί να είμαι ταπεινός. Πού? Στη ζωή μου.
Γενικά στη ζωή μου θα πρέπει να έχω ένα ταπεινό πνεύμα. Θα πρέπει να μην βασίζομαι ποτέ σε αυτά που ξέρω, σε αυτά που είμαι, αλλά θα βασίζομαι στον Κύριο. Θα έχω αφαιθεί και θα έχω αφήσει τη ζωή μου, θα έχω αφιερώσει τη ζωή μου και ό,τι έχω στον Κύριο, γιατί όλα είναι δικά Του. Μα εγώ και αυτό που έχεις και αυτό που είσαι και που υπάρχεις ακόμη, στον Κύριο το χρωστάμε, αδελφοί. Αδελφοί, στον Κύριο τα χρωστάμε τα πάντα. Αδελφοί, θα πρέπει να εννοήσω πραγματικά το Λόγο του Θεού. Ξέρετε τι ωραίο περιπάτημα θα έχουμε. Εάν εννοήσουμε ότι, αδελφοί, τα πάντα είναι του Κυρίου και η ζωή μου και όλα μου, τα παιδιά μου, η γυναίκα μου, το ό,τι έχω αποκτήσει, η δουλειά μου, τα πάντα, η υγεία μου, αδελφοί μου, τα πάντα είναι του Κυρίου και σε αυτό να θα πρέπει να τα αποδώσω, διότι δικά του είναι και έτσι θα έχω και θα αποκτήσω ένα ταπεινό πνεύμα. Δεν θα καυχηθώ ποτέ, γιατί θα ξέρω ότι ό,τι έχω και ό,τι δεν έχω του Κυρίου είναι. Και που ζω, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και που πεθαίνω και αποθνίσκω πάλι του Κυρίου είναι. Έχω αφιερωθεί σε σένα, Κύριε. Ό,τι θέλεις κάνε μαζί μου, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Εμένα, λέει, με συμφέρει να με πάρει ο Κύριος να φύγω, γιατί περνάω θλίψεις, περνάω κακουχίες στο σώμα μου, έχω αφιερωθεί στο έργο του Θεού, με δέρνουν, με λιθοβολούνε, πεθαίνω, ανασταίνομαι, στη θάλασσα με ρίχνουνε, πεινάω, διψάω, κρυώνω, ρούχα δεν έχω το χειμώνα. Περπατάω πόσα χιλιόμετρα για το έργο του Θεού, ζωή. Και όμως, αδελφοί, είχε χαρά. Πραγματικά είχε χαρά όταν έβλεπε τους αδελφούς. Αγαπούσε πάρα πολύ τα αδέλφια και το έργο του Θεού. Αλλά είπε ότι για μένα να σας πω, λέει, μια αλήθεια, καλύτερα να φύγω. Θα γλιτώσω και θα είμαι και κοντά στον Κύριό μου. Αλλά εάν είναι το συμφέρον το δικό σας να μείνω, να μείνω. Τι καρδιά είναι αυτή, αδελφοί. Δεν κοίταζε να έχει τις ανέσεις του. Δεν κοίταζε να έχει, α, εγώ θα πάρω αυτά. Καμιά φορά προσεύχομαι, λέω, Κύριε, κοίτα εδώ τώρα, προσεύχομαι στα πούπουλα, στα μαξιλάρια μου, στο κρεβάτι μου, ακουμπάω στα στρώματα, μαξιλάρι με πονάει αυτό, βάζω κι άλλο μαξιλάρι, λέω, Κύριε, τι προσευχή είναι αυτή τώρα που κάνω, συγχώρεσέ με, αλλά αφού τα έχω, εσύ μου τα έδωσες, θα τα χρησιμοποιήσω, λέω, για να μην πονάει το γόνατο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για όλα, δηλαδή. Να προσευχόμαστε πάρα πολύ, είναι ένα πολύ ωραίο. Δύο λεπτά, αδελφοί, ένα πολύ ωραίο εδάφιο στους ψαλμούς, μην ανοίξετε, μόνο θα το διαβάσω, λέει, ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδία και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα, λέει. Αυτό το έχω σημειώσει, είναι πολύ ωραίο εδάφιο, αδελφοί. Να έχουμε ταπεινή καρδιά, να επιστρέφουμε και να σπέβδουμε, να επιστρέφουμε προς τον Κύριο με προσευχή και να κράζει η ψυχή μας τον Κύριο, αδελφοί, αυτή είναι η σειρά. Μετανιώνω γιατί φταίω πραγματικά και τρέχω στον Κύριο και διαβάζω από άλλο ψαλμό τώρα ένα, δύο εδάφια και λέει, Κύριε προσέ έκραξα, σπεύσον προσε με, ακροάστητη της φωνής μου όταν κράζω σε εσέ, κλαίει, προσεύχεται, αδελφοί. Και παραθέτει το πρόβλημά του όλο στα πόδια του Κυρίου. Δεν είναι δικό μου το πρόβλημα τώρα, Κύριε. Εγώ το αφήνω σε σένα το πρόβλημα. Μόνον εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Ας κατευθυνθεί ενώπιόν σου η προσευχή μου ως θυμίαμα, η ύψωση των χειρών μου ας γίνει ως θυσία εσπερινή. Βλέπετε. Και από την αρχή, αδελφοί, από τα πρώτα βιβλία, θυμάμαι στο βιβλίο της Εξόδου, λέει ότι ύψωσε τα χέρια πάνω, λέει, και προσευχήθηκε. Από τότε, αδελφοί, υψώνουμε, θα μας πει και στην Καινή Διαθήκη, εμείς οι άντρες χέρια καθαρά οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε βρισκόμαστε, και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Ταπεινωνόμαστε, επιστρέφουμε, προσευχόμαστε και βρίσκουμε χάρη από τον Θεό. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί, να μας κρατήσει και να αναλάβει και το υπόλοιπο της ώρας. Αμήν.